Καλησπέρα, ακούγομαι τώρα. Ελπίζω ναι, συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά για κάποιο λόγο δεν μου άνοιγε και έπρεπε να κάνω κάποιες ρυθμίσεις. Ευτυχώς τα κατάφερα και ελπίζω τώρα να με ακούτε όλοι καλά. Και τώρα ας ξεκινήσουμε την σημερινή μας παρουσίαση. Ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και κάνω τις παρουσιάσεις κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα το απόγευμα. Και η παρουσίασή μας αποτελείται πάντα από δύο κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι είναι η παρουσίαση της εταιρείας για καινούργια άτομα, καινούριους επενδυτές και ενδιαφερόμενους. Και το δεύτερο κομμάτι της παρουσίασής μας είναι για τα νέα της εβδομάδας. Οπότε, τώρα ας ξεκινήσουμε με το πρώτο μας κομμάτι, που είναι η παρουσίαση της εταιρείας. Εδώ βλέπουμε στο φόντο μας ένα πίνακα, ο οποίος ανήκει σε έναν καλλιτέχνη επιστημονικής φαντασίας. Και σε αυτός ο πίνακας, απεικόνιζε το κόσμο του μέλλοντος όπως ο ίδιος ο καλλιτέχνης φανταζόταν για το πώς θα ήταν 200 χρόνια αργότερα από την εποχή που ζούσε. Προέβλεψε ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφρύες γραμμές, τις οποίες μπορείτε να τις παρατηρήσετε και σε αυτό το πίνακα. Επίσης, ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη γη, έκανε όμως λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι πλέον αυτή είναι η δικιά μας πραγματικότητα, καθώς ακόμα και στις λιμενικές περιοχές. Όμως, όλα αυτά τα μέσα μεταφοράς, τα οποία φυσικά έκαναν τη ζωή μας πολύ πιο εύκολη, έχουν και κάποια αρνητικά μειονεκτήματα που βλέπουμε εδώ, ότι είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και η έλλειψη ασφάλειας. Προχωράμε στο τρίτο και ίσως κυριότερο πρόβλημα της λίστας μας, το οποίο είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Όπως ξέρετε, όταν ο άνθρωπος κατασκευάζει δρόμους, κάνει εισβολή στη φύση. Η φύση όμως έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης και προσπαθεί παρόλα αυτά να αντισταθεί στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι όμως επίμονος, είναι φιλόδοξος και ξεχνάει πως καταστρέφει το κόσμο μέσα στον οποίο ο ίδιος ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για τη φύση και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία καυσαερία μολύνουν με τη σειρά τους στο περιβάλλον και προκαλούν διάφορα καιρικά φαινόμενα, όπως για παράδειγμα το φαινόμενο της οξύνης βροχής. Το επόμενο πιο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, επειδή όταν συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μία μπρίζα, το συνδέουμε με σταθμούς παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με την καύση των ορυκτών καυσίμων, όπου κατά τη διαδικασία της καύσης απελευθερώνονται διάφορα επικίνδυνα αέρια, τα οποία επίσης μολύνουν το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι φυσικά η κατασκευή αυτοκινήτων με μικροτρή κατανάλωση ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν την μεταφορά από την επιφάνεια της γης στο λεγόμενο επίπεδο, διότι εκεί δεν υπάρχουν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων ανάμεσα σε λάκους, χαράνδρες, ποτάμια, δάση και άλλα φυσικά εμπόδια. Οι άνθρωποι όμως κατέληξαν στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες, σαν αυτούς που βλέπετε εδώ στις εικόνες. Όμως σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη και την τεράστια κατανάλωση υλικών. Οι πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή ενός τέτοιου ανάποδου δρόμου έγιναν τον περασμένο αιώνα στην Γερμανία και τόσες τις μέρες μας έχουμε κάτι παρόμοιο το οποίο βρίσκεται στην Κίνα.
Το τραμ με τροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ του εδάφους, το ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος, το οποίο όμως είναι και η μόνη διαφορά με το απλό τραμ που χρησιμοποιούμε εμείς στην καθημερινότητά μας. Εδώ βλέπουμε τρεις εικόνες. Στην αριστερή έχουμε το τελεφερίκ και δεξιά έχουμε τα εναέρια βαγόνια. Αυτά τα μέσα μεταφοράς δεν έχουν τη δικιά τους μηχανή, σέρνονται όμως από ένα σχοινί και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Και εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορδή Skyway, Ανατολή Γνίτσκι, που μας λέει πως δημιουργούμε μια βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτής των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης της επιστημονικής φαντασίας. Είναι η υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του δευτέρου επίπεδου. Τις τεντωμένες χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε γενικά εδώ και πολύ καιρό. Δεν είναι κάποια καινούργια εφεύρεση και εδώ βλέπουμε κάποιες εικόνες με διάφορες χρήσεις χορδών. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Εδώ βλέπουμε τη διατομή της σιδηροτροχιάς χορδής. Παρατηρούμε τις χορδές, οι οποίες εξασφαλίζουν με την εξαιρετική αντοχή τους στην ακαμψία της γραμμής, καθώς και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Κάτω τις χορδές έχουμε το υλικό πλήρωσης. Αυτό που είναι γύρω από το εσωτερικό είναι το σώμα της σιδηροτροχιάς και πάνω από όλο αυτό είναι η κεφαλή της σιδηροτροχιάς. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολισίες, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και τρομοκρατικές ενέργειες. Η τοποθέτηση της μεταφοράς χορδών πάνω από το έδαφος θα βοηθήσει επίσης να γίνουν και οι καθημερινές διαδρομές μεταφοράς πιο γρήγορες και άνετες για τους επιβάτες, αλλά και πιο ασφαλείς για το περιβάλλον. Υπάρχουν 5 τύποι κατασκευών τροχιάς σε λειτουργία στο Κέντρο Τεχνολογίας της Λευκορωσίας και τώρα θα σας πω με λίγα λόγια τα πλεονεκτήματα που έχει το καθένα από αυτά. Βλέπουμε σε αυτή την εικόνα το ευέλικτο. Τα κύρια χαρακτηριστικά της ευέλικτης δομής τροχιάς είναι η απλή κατασκευή και το μικρό βάρος της. Αυτό καθιστά δυνατή την κατασκευή τροχιών σε περιοχές με δύσκολο έδαφος, καθώς και σε απομακρυσμένες περιοχές. Η ευέλικτη δομή τροχιάς αποτελείται από λίγα στοιχεία, αλλά διατηρεί ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας. Μία τέτοια πίστα θα ήταν μία από τις πιο προσιτές λύσεις για υπηρεσίες μεταφοράς. Το επόμενο μας όχημα είναι το υπερελαφρύ. Η βάση της εξαιρετικά ελαφριάς δομής τροχιάς είναι σπυροειδή σωλήνας με σύρμα που χάλιβα υψηλής αντοχής στο εσωτερικό. Χάρη στην απρόσκοπη ένωση, οι ράγες τοποθετούνται εύκολα και η απλή κατασκευή εξασφαλίζει χαμηλό κόστος κατασκευής. Μακροπρόθεσμα, η πολύ ελαφριά δομή τροχιάς θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση για τα τελεφερίκ. Σε σύγκριση με αυτό, η σπυροειδής ράγες σωλήνων είναι ευκολότερο να κατασκευαστούν, αλλά και φθηνότερη στη συντήρηση. Εδώ έχουμε το ημιάκαμπτο. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ημιάκαμπτης δομής τροχιάς είναι η ευελιξία, καθώς και η καλή ικανότητα φόρτωσης. Σε αυτή την πίστα δοκιμάζονται και άλλα διάφορα μοντέλα, όπως το Unicont, το Unibus, το Unitrack και το Unibike. Το 2018, οι μηχανικοί του έργου αναβάθμισαν τη δομή της ημιάκαμπτης τροχιάς για να μπορέσει να μεταφέρει βαρύτερα μέσα μεταφοράς. Το μέγιστο φορτίο αυξήθηκε από 4 σε 6 τόνους ανά όχημα.
Εδώ έχουμε το άκαμπτο. Αυτή η δομή τροχιάς έχει σχεδιαστεί για αστιγές και μεταφορές υψηλής ταχύτητας. Η πίστα επιτρέπει την επίτευξη ταχύτητας που φτάνει έως και τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Τα οχήματα μπορούν να κινούνται κατά μήκος της άκαμπτης δομής τροχιάς ταυτόχρονα πάνω και κάτω. Αυτό εξοικονομεί την κατασκευή μιας πρόσθετης πίστας. Και το τελευταίο όχημα της λίστας μας, το οποίο είναι το φορτίο. Στη δομή της εμπορευματικής γραμμής, οι μηχανικοί του έργου τόνισαν τη δύναμη της κατασκευής. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρέχεται μεγαλύτερος όγκος κίνησης. Η διαδρομή στο κέντρο δοκίμων της Λευκορωσίας είναι κυκλωμένη και συνδεδεμένη με την Unitrans, όπου είναι μια μεταφορά εμπορευμάτων τύπου ζώνης. Οι αυτόματοι σταθμοί φόρτωσης και εκφόρτωσης συμπληρώνουν επίσης την δομή της τροχιάς. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χωρίς Ανατόλη Γιουνίτσκι εργάζεται σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε μέχρι στιγμής που έχετε ακούσει αυτή την παρουσίαση είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Σαν μια καινούργια τεχνολογία έχει φυσικά πιο αποδοτικούς κινητήρες, όμως σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε και υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου είναι φυσικά η αντίσταση το αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα σχετικά με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβείς εκπομπές στην ατμόσφαιρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, καθώς ήδη μέχρι στιγμής αυτής της παρουσίασης αναφέραμε το πόσο πολύ μας ενδιαφέρει το περιβάλλον να αποκατασταθεί, αλλά και να μην μολύνεται παραπάνω. Είναι 3 φορές πιο αποδοτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται αποφιλικά προς το περιβάλλον ήδη ενέργειας, την αιωλική, την ηλιακή και τη γεωθερμική ενέργεια. Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος επιτρέπει επίσης και την βελτίωση της αεροδυναμικής του απόδοσης κατά τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας. Μία περιψωμένη αερογέφυρα μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε έδαφος από οροσειρές έως ερήμους και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και εκατομμύριες εκτάσεις φρυσγής κάτω από τις ράγες θα παραμείνουν ανέγκυχτες και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γεωργία ή και για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφοράς χορδών παίζει σημαντικό ρόλο και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μια κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι και μια λύση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Εδώ έχουμε τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου. Βλέπουμε το πρώτο μας όχημα, το οποίο προορίζεται για μεταφορά επιβατών μέσα στις πόλεις, οπότε είναι για μικρές αποστάσεις. Παίρνει 14 άτομα το όχημα και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα και το άλλο μας όχημα, το οποίο είναι για μεγάλες αποστάσεις από πόλη σε πόλη, παίρνει 6 άτομα και φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα παρατηρούμε πρώτα απ' όλα την επικίνδυνοτητα που έχει το καθένα από τα παρακάτω μέσα μαζικής μεταφοράς και παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές. Τα οχήματα της Skyway όμως παρατηρούμε πως έχουν το μικρότερο ποσοστό
Και αυτό κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι οι πίσες χορδών εκτείνονται από 4 έως και 15 μέτρα πάνω από το έδαφος και αυτό φυσικά αποτρέπει τυχόν σύγκρουση με άλλα οχήματα, ζώα ή και ανθρώπους. Και αυτό με τη σειρά το μειώνει δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή γύρω από τους δρόμους της σειράς θα παραμείνει ανέγγιχτη, που σημαίνει ότι τα υδάτινα σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν, που και αυτό με τη σειρά του είναι πολύ σημαντικό, διότι, όπως σίγουρα ξέρετε, για την κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφοράς χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζεται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Εδώ έχουμε τη συγκρίση Skyway με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Τώρα θα ακολουθήσουν διαγράμματα τα οποία βασίζονται πάνω σε αυτά τα εικονίδια και θα τα αναλύσουμε ένα-ένα. Και πάμε στο πρώτο μας διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις κεφαλούχες δαπάνες. Παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική όρηση και έχει κατοχυρώσει την πρώτη θέση σε ό,τι αφορά το μεγαλύτερο σε ό,τι αφορά με τα έξοδα. Και βλέπουμε, ας πούμε, και κάποια άλλα μέσα μεταφοράς, όπως για παράδειγμα οι οδικές μεταφορές που έχουν και τα μεγάλη διαφορά με το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική όρηση. Και παρατηρούμε και το δικό μας όχημα, το οποίο είναι με το πράσινο και έχει το μικρότερο ποσοστό. Και συνεχίζει να διατηρεί το μικρότερο ποσοστό και σε αυτό το διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις λειτουργικές δαπάνες, ενώ το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική όρηση συνεχίζει να διατηρεί το μεγαλύτερο ποσοστό. Εδώ σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση παρατηρούμε πως για μία ακόμη φορά τα οχήματα της Skyway έχουν το μικρότερο ποσοστό, ως τα πιο οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα και είναι εμφανής η μεγάλη διαφορά με τις οδικές μεταφορές, τις οποίες, αν θυμάστε, τις είδαμε νωρίτερα και σαν άλλο διάγραμμα, το οποίο ήταν σχετικά με την επικινδυνότητα, που αυτό μας βγάζει σε ένα μικρό συμπέρασμα ότι οι οδικές μεταφορές δεν είναι επικίνδυνες μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για μας, καθώς και στις δύο περιπτώσεις έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό. Τώρα εδώ, σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει το τελεφερίκ. Μετά από αυτό ακολουθούν το όχημα μαγνητικής αόρησης, το αεροπλάνο, τα οδικά οχήματα, ο σιδηρόδρομος και τέλος τα οχήματα της Skyway με το μικρότερο ποσοστό. Εδώ στη μεταφορική ικανότητα βλέπουμε πως το όχημά μας έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ως το πιο ικανό μεταφορικό μέσο. Μετά από αυτό ακολουθεί με μικρή διαφορά το μετρό και με μεγάλη το τραμ. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο και αν μετρήσουμε το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβεβαστούν, τότε σίγουρα το όχημά μας κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο, οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Και τώρα, φεύγοντας από τα διαγράμματα, σας δείχνω και λίγο τις εκδοχές μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων και μικρών φορτίων. Το Unicorn, όπως ονομάζεται αυτό το ξεχωριστό είδος οχήματος, έχει μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, ενώ η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων πρέπει φυσικά να περάσουν από πολλές δοκιμές.
Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έλαβε πάνω από 83 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 18 χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι και την Κίνα. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Εκατέχνα Πάρκ, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Κάθε χρόνο σε αυτό το χώρο διοργανώνεται το ECAFEST, όπου χιλιάδες επενδυτές από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται εκεί για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα της εταιρείας, να ενημερωθούν σχετικά με τα μελλοντικά της πλάνα και φυσικά να κάνουν βόλτα με τα οχήματα τα οποία βρίσκονται σε αυτό το χώρο. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρτζα. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη και η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα χάρη στον απλό σχεδιασμό της. Οι χορδές μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπόνηση των μεταφορών, αλλά υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια καθώς και για χωμά με μοναδικές γονίμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, οι οποίες είναι μια νέα λέξη στον πολυδομικό σχεδιασμό. Και εδώ βλέπουμε όλες αυτές τις εταιρείες, τις οποίες σίγουρα ξέρετε. Και το κοινό, ίσως ένα από τα κοινά που έχουν αυτές οι εταιρείες, είναι το ότι κάποτε ξεκίνησαν από το μηδέν, είχαν όλες τους μία αρχή και ίσως δύσκολα κάποιος πίστεψε, ίσως και δεν πίστεψε ότι μία μέρα θα έφταναν στο σημείο στο οποίο βρίσκονται σήμερα και ότι θα κατακτούσαν τον κόσμο με την τεχνολογία τους. Έτσι και η δικιά μας τεχνολογία ξεκίνησε από το μηδέν. Στην αρχή σαν μία ιδέα ενός επιστήμονα, μετά εξελίχθηκε σε έργο και πλέον είναι αυτό που βλέπουμε και ακούμε καθημερινά και συνεχώς ακούμε για τις προόδους που πραγματοποιεί. Και μόνο με αυτά τα στοιχεία μπορούμε να δούμε καθαρά πως αυτή η τεχνολογία έχει ένα λαμπρό μέλλον μπροστά της, καθώς είναι μια πολλά υποσχόμενη εταιρεία. Και γι' αυτό κι εσείς μη χάνετε το χρόνο σας όσο ακόμα τον έχετε, επενδύστε όσο ακόμα μπορείτε, διότι οι μετοχές που φύγουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές, καθώς η τιμή τους θα ανεβαίνει μαζί με την αξία της εταιρείας. Και τώρα ας κάνουμε μία σύνοψη για αυτή την παρουσίαση. Η μεταφορά Skyway είναι καινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και πάνω απ' όλα είναι φιλική προς το περιβάλλον, διότι σκέφτεται τον άνθρωπο και παράλληλα φροντίζει και διατηρεί τον πλανήτη μας. Και τώρα πριν προχωρήσουμε στην δεύτερη μας παρουσίαση, η οποία είναι σχετικά με τα νέα της εβδομάδας, να υπενθυμίσω πως υπάρχει το chat εδώ πέρα που μπορείτε να γράφετε παρατηρήσεις και εντυπώσεις και προχωράμε στην παρουσίασή μας. Ξεκινήσω με ένα νέο το οποίο το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα και θεώρησα να σωστό να το πούμε και αυτή τη φορά. Είναι ένα
αυτό το άρθρο μάλλον δημοσιεύτηκε στις 9 του μήνα. Και ας ξεκινήσουμε με το ότι στο σημερινό κόσμο, όπως ξέρετε, υπάρχουν πολλές απαιτήσεις για κάποιο, για ένα προϊόν. Έτσι και κατά το σχεδιασμό της αυτής αερογέφυρας μεταφοράς χορδών σιδηροδρομικών μεταφορών, οι σχεδιαστές της UST αναπόφευκτα αντιμετωπίζουν προκλήσεις, όπως είναι και η επιλογή των υλικών, ο υπολογισμός των δυναμικών φορτίων και η συνεκτίμηση των απαιτήσεων των πελατών. Ένα υλικό κατασκευής, όπως ο χάλιβας, χρησιμοποιείται παγκοσμίως. Ο χάλιβας υψηλής αντοχής χρησιμοποιείται από καιρό ευρέως στη βιομηχανία μεταφορών. Ωστόσο, η υψηλή πυκνότητα που ισούνται με μεγάλο βάρος είναι και ένα μειονέκτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το αλουμίνιο, από την άλλη πλευρά, είναι η προφανής εναλλακτική λύση του χάλιβα. Έχει χαμηλή πυκνότητα, μεγαλύτερη αντοχή στη διάβρωση, υψηλή ηλεκτρική αγωγημότητα, διαθεσιμότητα στην αγορά. Αλλά από την άλλη πλευρά, το αλουμίνιο είναι ένα ακριβό υλικό με χαμηλή αντοχή στον εφεκτισμό. Το επόμενο βήμα ανάπτυξης ήταν τα σύνθετα υλικά. Επί του παρόντος, τα πιο δημοφιλή και προσιτά είναι το fiberglass, οι ανθρακονήματα και τα πολυμερή ενισχυμένα με διάφορους τύπους ινών. Από τώρα, η USKY Transport έχει εμπειρία στον σχεδιασμό και την εγκατάσταση όλων των παραπάνω υλικών. Δοκιμαστική διαδρομή 1 στο USKY Center, αυτή είναι η απόδειξη της σκοπιμότητας των μεταλλικών κατασκευών, σινιά οπλισμού με αντοχές διαρροής έως και 1640 MPa, καθώς και λύσεις για τη σύνδεσή τους. Η δοκιμαστική διαδρομή 4, από την άλλη πλευρά, είναι ένας μοναδικός συνδυασμός αλουμινίου, σύνθετων υλικών και προεντεταμένων σχοινιών από χάλιβα υψηλής αντοχής. Αυτή η ενότητα δίνει επίσης το κύριο πράγμα, που είναι το μήκος της διαδρομής, το οποίο δεν έχει σημασία για το USKY. Η αναζήτηση νέων υλικών και εμπειριών είναι μια συνεχής προσπάθεια της UST, η οποία προωθεί την είσοδο στην αγορά με ένα ήδη δοκιμασμένο και επιστοποιημένο προϊόν. Και τώρα προχωράμε στο επόμενο μας νέο, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 15 του μηνός. Ο όμιλος Unitsky, ο οποίος περιλαμβάνει το USKY Transport, έχει ετοιμάσει αρκετές πρακτικές εφαρμογές για το USKY Transport and Infrastructure στο Sharjah, για την καλύτερη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της πόλης. Εδώ βλέπουμε το πρώτο έργο. Η περιφερειακή γραμμή Αζάντα που φτάνει μέχρι το αεροδρόμιο και από εκεί στο τζαμί της Σάρζα και στο Πανεπιστήμιο. Εδώ είδαμε αυτή την διαδρομή. Συνολικού μήκους 38 χιλιόμετρων, θα έχει 11 σταθμούς και θα εξυπηρετείται από 122 λεωφορεία U-Bus, χωρητικότητας 16 πιβωτών το καθένα. Με μέση ταχύτητα που φτάνει τα 88 χιλιόμετρα την ώρα, το U-Bus θα χρειαστεί 30 λεπτά για να καλύψει ολόκληρη την διαδρομή σε όλες τις τάσεις. Σε ώρες αιχμής, αυτό το complex USKY θα παρέχει υπηρεσίες για έως και 10.000 επιβάτες την ώρα. Η διαδρομή USKY θα διευκολύνει τους ανθρώπους να μετακινούνται στην πόλη, μειώνοντας τόσο τη συμφόρηση όσο και την κυκλοφορία. Αυτό θα ωφελήσει τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Σάρζα, κάνοντας την πόλη πιο ελκυστική για την ζωή και επιχειρηματική δραστηριότητα. Η διαδρομή USKY μπορεί να βελτιώσει την κοινωνική ένταξη καθιστώντας τις μεταφορές πιο προσιτές σε όλους τους κατοίκους, ειδικά για όσους δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο. Αυτό θα βοηθήσει στη μείωση της ανισότητας και στη βελτίωση της ευημερίας των ανθρώπων στην πόλη. Το δεύτερο έργο, το οποίο βλέπουμε εδώ πέρα, είναι ένας δρόμος μήκους 45
χιλιόμετρων που συνδέει την Αλτζάντα και το Σάρζα Σαφάρι μέσω του αεροδρομίου και της AI Ραχμανί. Μετά την κατασκευή περισσότερων 9 χιλιόμετρων πίστας, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης θα μπορούν να ταξιδέψουν στην παραλία. Αυτή η διαδρομή θα εξυπηρετείται από 43 ηλεκτρικά U-buses με μέση ταχύτητα που φτάνει τα 122 χιλιόμετρα την ώρα. Και αυτά θα σας επιτρέψουν να ταξιδέψετε με ασφάλεια από το ένα σταθμό στον άλλον σε μόλις 20 λεπτά. Τα περιβαλλοντικά ωφέλη αυτής της διαδρομής είναι η μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα μέσω της άνετης και γρήγορης δημόσιας μεταφοράς. Ως αποτέλεσμα, η Σάρζα θα έχει βελτιωμένη ποιότητα αέρα και μειωμένες εκπομπές που σχετίζονται με την κυκλοφορία. Η πίστα New Sky θα γίνει ένα προσιτό και βολικό μέσο μεταφοράς για κατοίκους που δεν έχουν αυτοκίνητο ή δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ταξί. Αυτό θα βελτιώσει την κοινωνική ένταξη και θα συμβάλλει στην μείωση της ανισότητας, παρέχοντας άνετες και προσιτές αστικές συγκοινωνίες. Εδώ βλέπουμε το τρίτο έργο. Είναι η μεγαλύτερη και η πιο περίπλοκη, καθώς συνδέει τις δύο ακτές στην Σάρζα μέσω των βουνών. Λειτουργεί μεταξύ της Tital City και Κάλμπα, σταματώντας το AI Daid, Σάρζα Σαφάρι και Σιφούνι. Το συνολικό μήκος της διαδρομής είναι 106 χιλιόμετρα και θα εξυπηρετείται από 103 U-buses. Με μέση ταχύτητα που φτάνει τα 140 χιλιόμετρα την ώρα, η διαδρομή από τη μία ακτή στην άλλη θα μπορεί να διαρκέσει μόλις 45 λεπτά. Το κύκλωμα New Sky θα βοηθήσει στην τόνωση του τουρισμού στην Σάρζα σε δύο ακτές, παρέχοντας στους επισκέπτες ένα άνετο οικονομικό και αξιόπιστο μέσο μεταφοράς. Αυτό θα προσελκύσει περισσότερους τουρίστες στην πόλη, καθώς και θα τονώσει την τοπική οικονομία και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Εδώ βλέπουμε το τέταρτο έργο, όπου είναι η διαδρομή επιβατών και εμπορευμάτων που ξεκινά από το λιμάνι Χαμνία και διασχίζει την ελεύθερη ζώνη Χαμνία, την βιομηχανική πόλη των Εμμυράτων έως και την εσωτερική εγκατάσταση εμπορευματοκιβωτίων Σάρζα. Η διαδρομή των 45 χιλιόμετρων θα εξυπηρετείται από 89 U-buses και τον απαραίτητο ρυθμό U-tracks. Ένα U-track με ωφέλιμο φορτίο 5 τόνων είναι ικανό να μεταφέρει 170 τόνους φορτίου την ημέρα σε δύο κατευθύνσεις κατά μήκος αυτής της διαδρομής. Η Σάρζα είναι ένας σημαντικός εμπορευτικός κόμβος στην περιοχή, επομένως αυτό το νέο σύστημα εμπορευματικών μεταφορών θα διευκολύνει τη μεταφορά εμπορευμάτων σε όλη την πόλη και σε άλλες περιοχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Το αποτέλεσμα θα είναι η αύξηση της εμπορικής και οικονομικής δραστηριότητας της πόλης. Η εισαγωγή του συστήματος εμπορευματικών μεταφορών New Sky θα οδηγήσει σε μείωση των φορτηγών στους δρόμους, με αποτέλεσμα τη μείωση του κινδύνου ατυχήματος για όλους τους χρήστες του δρόμου και η ασφάλεια, επομένως, θα αυξηθεί. Οι επαγγελματίες της Uniski Group Company θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν έργα πιθανών διαδρομών τόσο για τη Σάζα όσο και για ολόκληρη την περιοχή, συνολικά έχοντας κατά νου μεγαλύτερη συμβολή στην ευημερία και την ανάπτυξή της. Και αυτά ήταν τα νέα για τη σημερινή παρουσίαση. Βλέπω εδώ κάποια ερώτηση. Κοιτάξτε, αυτή η εταιρεία είναι στη Λευκορωσία και
Όπως ήδη θα έχετε παρατηρήσει, προβλήματα προς το παρόν δεν υπάρχουν καθόλου. Ίσα-ίσα το έργο προχωράει κανονικά, δυνατά και άμα διαβάζετε τα νέα θα έχετε παρατηρήσει πως δεν σταματάει τίποτα, όλα πάνε καλά. Και έχουμε τελευταία πολλές προόδους. Και γι' αυτό μην φοβάστε για κάτι, το έργο πάει μια χαρά. Οπότε, άμα δεν έχετε κάποιες άλλες ερωτήσεις, κλείνουμε για σήμερα εδώ και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Ερωτήσεις ή οτιδήποτε άλλο μπορείτε να γράφετε στις συνομιλίες που έχουμε για τους επενδυτές της εταιρείας και συνεργάτες. Και τώρα που λέτε για ποιες δυτικές χώρες, τι εννοείτε? Εννοείτε μήπως για το έργο συγκεκριμένα, άμα θα μπορέσει να φτάσει εκεί πέρα ή τι ακριβώς εννοείτε? Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα της εταιρείας. Εκεί μπορείτε να δείτε και τα μελλοντικά της σχέδια που θα θέλει να αναπτύξει το έργο της. Ή αλλιώς να ρωτήσετε τον υπεύθυνο που έχουμε για την εταιρεία στην Ελλάδα, που είναι η κυρία Όλγα Παγκαντάεβα, και να μάθετε. Τώρα για αυτό που ρωτάτε, δεν έχουμε κάποια προβλήματα σχετικά με το έργο στη Δύση, δεν έχουν παρουσιαστεί κάποια. Προς το παρόν βλέπουμε πως περισσότερο στην έχει προχωρήσει το έργο, αλλά δεν υπάρχουν κάποιες δυσκολίες με αυτό. Επενδυτές στην εταιρεία υπάρχουν από παντού και ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Τώρα και εγώ σε αυτό δεν έχω πάρα πολλές πληροφορίες και γι' αυτό σας συμβουλεύω να ρωτήσετε και κάποιο υπεύθυνο που ξέρει περισσότερο, να ξέρει περισσότερο να σας πει πάνω σε αυτό το θέμα. Όμως σας καθησυχάζω από τώρα, πως ξέρω εγώ η ίδια, πως δεν υπάρχει κάποιο θέμα με αυτό που ρωτάτε εσείς συγκεκριμένα. Οπότε, εάν δεν υπάρχει κάτι άλλο, τελειώνουμε για σήμερα εδώ. Και όλα αυτά τα νέα τα οποία ανέφερα εδώ, να υπενθυμίσω πως υπάρχουν στην σελίδα της εταιρείας ή αλλιώς θα μπορέσετε να τα διαβάσετε μέσα από τα links που έχουμε στις συνομιλίες, έτσι ώστε να είστε ενημερωμένοι πάντα σχετικά με τις προόδους που έχει η εταιρεία μας. Και με αυτά κλείνουμε για σήμερα. Τα λέμε την επόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα. Σας εύχομαι καλό βράδυ και ένα καλό υπόλοιπο της εβδομάδας σας. Καλό σας βράδυ.